Στη Θεσσαλονίκη η άσπρη μέρα δεν κράτησε πολύ, αν και το χιόνι έφτασε ως το Λευκό Πύργο. Στην Αθήνα, μόνο η Πάρνη θα ντύθηκε στα λευκά. Όμως ο χιονιάς έκανε αισθητή την παρουσία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στις ορεινές περιοχές από τη Μακεδονία ως την Κρήτη. Έχει λίγο παγωνιά, έχει. Να καταλάβουμε ότι έχουμε χειμώνα κιόλας. Ναι, καιρός δεν ήταν. Μας καλόμαθη ζέστη. Καιρός ήταν να το δείξει και ο χειμώνας. Από τα μεσάνυχτα ξεκίνησαν οι πρώτες νυφάδες, όμως ο καιρός δεν φάνηκε να έχει διάθεση να το στρώσει για τα καλά. Η εικόνα το πρωί έμοιαζε ιδυλιακή στη Θεσσαλονίκη, όμως σε συνδυασμό με τον παγετό, οι 2-3 πόντοι χιόνι ήταν αρκετοί για να δημιουργήσουν δεκάδες προβλήματα στους δρόμους. Κόπη από το Χορτιάτι προς τον Άγιο Βασίλειο, η συνεχιζόμενη χιονόπτωση και οι χαμηλές θερμοκρασίες μετέτρεψαν σε παγοδρόμια οδικούς άξονες. Καραμπόλα 10 αυτοκινήτων στον περιφερειακό προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα. Πολύ προσοχή θέλει, γιατί γλιστράει, είναι παγωμένο τώρα το χιόνι. Ήταν λίγο ταλαιπώρια το πρωί, ήταν λίγο, αλλά εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Μέσα στην πόλη γρήγορα το χιόνι έφυγε, στις γύρω περιοχές όμως και ειδικά όπου υπάρχει υψόμετρο το έστρωσε και ο παγετός θα κάνει δυσκολότερη την κατάσταση. Ο πάγος και το χιόνι έφεραν προβλήματα σχεδόν σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο. Στο Πύλιο το χιόνι ξεπέρασε το μισό μέτρο. Ενώ στα ορεινά Αχαΐας, Ναυπαχτίας, Άρτας, στη Λαμία, τη Λάρισα, οι τοπικές αρχές δίνουν μάχη για να μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Ο χιονιάς έκανε την εμφάνισή του και στην Νότια Ελλάδα και τα ορεινά της Μεσσηνίας χτίθηκαν λευκά. Ενώ χιόνι είδαν και τα ορεινά χωριά σε Χίο και Λέσβο. Τα πραγματικά προβλήματα εμφανίστηκαν όμως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά στη Φλόρινα, το Λαγκαδά, το Ωραιόκαστρο, τον Πολύγυρο, την Αγιά και την Ελασσόνα στη Λάρισα, αλλά και τα 16 χωριά του Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα. Στην Κοζάνη, τα σχολεία άνοιξαν μετά τις 9 το πρωί. Σε συναγερμό παραμένει όμως και ο Εύρος, καθώς τα ποτάμια φούσκωσαν και έφτασαν στα 6 μέτρα, πάνω από τα όρια ασφαλείας. Οι τοπικές αρχές άνοιξαν τα θηροφράγματα πλημμυρίζοντας 3.000 στρέμματα για να εκτονωθεί η κατάσταση, όμως ο καιρός δεν βοηθάει. Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αττικής για να δουν άσπρη μέρα έπρεπε να φτάσουν στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στην Πάνιθα. Όμως και πάλι ο καιρός δεν έδειχνε διάθεση για να το στρώσει. Ρίχνουμε αλάτι και καθαρίζουμε συνέχεια. Ωραία, ανοιχτός ο δρόμος λοιπόν, μέχρι το Μαπαρνές. Πάντα. Καλή δουλειά. Από εδώ και πάνω, από ό,τι βλέπω, δεν πάει χωρίς. Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι στιγμής πήγε καλά, δεν είχε πρόβλημα. Χιονιάς εξπρες στην Αττική που όμως μας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω της φοδρής χιονόπτωσης στην Αττική. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, μάλιστα δεν χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς είδαμε πολλά χιονιστικά μηχανήματα εδώ στην Πάρνηθα να ρίχνουν αλάτι. Ο χιονιάς βέβαια δεν αστείευεται. Η θερμοκρασία πέφτει και ειδικά τη νύχτα και τις πρωινές ώρες ο παγετός κάνει τους δρόμους επικίνδυνους.